εάν θεωρείτε ότι τα όσα συμβαίνουν είναι ενθαρρυντικά ή αν οδηγούμαστε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Νομίζω είναι ενθαρρυντικά. Και το λέω αυτό γιατί και οι δύο άνθρωποι που χειρίζονται το θέμα έχουν μετριοπάθεια, είναι σωστοί. Τον πρόεδρο φυσικά τον γνωρίζω τώρα και 34 χρόνια, τον Νίκο τον Αναστασιάδη, από τότε που μπήκε το κόμμα του στη Βουλή. Τον Μουσταφά Κιντζή τον γνώρισα λίγα χρόνια μετά. Είχε ένα μικρό κόμμα, το κόμμα της κοινοτικής δικαιοσύνης. Και τότε είχα και εγώ το κόμμα των Φιλελευθέρων, όπως θυμάστε. Είχαμε πολλές ανταλλαγές, και πολιτικές και κοινωνικές. Ο άνθρωπος αγαπά όχι μόνο τη δική του κοινότητα, αλλά την Κύπρο ολόκληρη. Σύμφωνοι. Αλλά και αυτό είναι σημαντικό. Δεν βάζετε όμως την εξίσωση καθόλου τον παράγοντα Τουρκία. Όχι, το βάζω και αυτό ασφαλώς. Και πάντοτε υπάρχει και θα υπάρχει αυτός ο παράγον. Δηλαδή, όσο καλή και να είναι η χημεία των δύο, λέτε ότι μπορεί να υπερκεράσει αυτό τον παράγοντα που θεωρείται κλειδί και πολλές φορές υπογραμμίστηκε η αξία και η σημασία του. Αν θεωρήσουμε ότι η Τουρκία πάντοτε θα παρεμβαίνει και δεν θα αφήσει λύση, πρέπει να παραιτηθούμε από τη λύση τότε. Δηλαδή, τι κάνουμε τις προσπάθειες. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια ανάσχεση οποιασδήποτε πορείας, οποιασδήποτε ροής προς την κατεύθυνση της λύσης λόγω της Άγκυρας. Αυτό πάντοτε το είχαμε, πρέπει να πω. Και τα πιο παλιά χρόνια που χειριζόμουν εγώ το Κυπριακό, είχαμε την Άγκυρα. Αλλά όταν έχεις εδώ έναν συνομιλητή ή έναν ηγέτη της κοινότητας από εκεί, ο οποίος είναι του τύπου Μουσταφά Κιντζή, νομίζω ότι αυτό ωφελεί και βοηθά σε υπερβολικό βαθμό. Θα έχει έναν έργο ο Μουσταφά Κιντζή να πείσει και την Άγκυρα προς την κατεύθυνση που θέλει να οδηγήσει τα πράγματα. Η Άγκυρα ελέγχει δύο σημαντικά πράγματα από εκεί, το στρατό και την οικονομία. Σίγουρα. Χωρίς αμφιβολία, αν η Άγκυρα δεν συμφωνήσει, ο Μουσταφά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Να συμφωνήσει η Άγκυρα επί ποιου, ξέρετε. Έχουμε μια σειρά θεμάτων που γιατί πρέπει να συμφωνηθούν. Εξ όσων διαφαίνεται, μέχρι στιγμής οι συνομιλίες, τουλάχιστον στο μυαλό της Άγκυρας που μας έχει συνηθίσει να λέει αυτά που κάνει και να τα λέει και δημοσίως, θεωρεί ότι οι συνομιλίες γίνονται στην ουσία για τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν συμφωνώ στο δια σημείο της πλαγίας. Όχι, να σας πω. Ή δια της ευθείας. Δεν λέω ότι η θέση η δική μου σε αυτό το θέμα είναι κατά ανάγκη σωστή. Αλλά η Τουρκία έχει να ωφεληθεί από μια λύση χωρίς καμιά αμφιβολία. Κινείται και αυτή προς την Ευρώπη. Παρόλο που έχει και άλλες φιλοδοξίες στην περιοχή είναι εδώ, η πορεία προς την Ευρώπη της Τουρκίας υπάρχει και θέλει να τη συνεχίσει. Δεν είναι βλάκες. Ξέρουν ότι δεν μπορούν ποτέ να μπουν στην Ευρώπη σαν μέρος της Ευρώπης, εάν η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι μέλος, δεν συνενέσει. Διότι στο τέλος του δρόμου, ό,τι και αν γίνεται από τώρα μέχρι το σημείο εκείνο, καμιά κυβέρνηση στην Κύπρο δεν μπορεί να δεχτεί την Τουρκία στην Ευρώπη, ούτε και η Ευρώπη ίδια. Ως μέλος, από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία. Αυτό είναι έναν το κρατούμενο. Δεύτερον, μια λύση στο Κυπριακό θα την βγάλει από την απομόνωση που έχει στην περιοχή, διότι έχει απομονωθεί η Τουρκία. Οι θέσεις που είχε προηγουμένως, το δόγμα ότι θα μπορέσει να κερδίσει τις γειτονικές χώρες, δεν εδούλεψε. Πιστεύω ότι μια λύση του Κυπριακού θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα φυσικά της Τουρκίας, που είναι μια πελώρια χώρα με πολλά σύνορα και πολλούς γείτονες. Βέβαια αυτό που λέτε. Το θέμα είναι η λύση να είναι στα δικά της μέτρα και σταθμά. Χωρίς αμφιβολία η Τουρκία θα θέλει να έχει ένα ρόλο. Το ξέρουμε από την αρχή. Να θέλουμε να είμαστε. Μεθόδου των δύο κρατών. Όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά ανάγκη. Να σας πω για το εξής, όπως είπα και πριν λίγη ώρα. Εάν ξεκινήσουμε με τη θέση ότι η Τουρκία θα θέλει πάντοτε αυτά τα οποία έχετε υποδείξει αυτή τη στιγμή, δεν λέω κατά ανάγκη λαθασμένα, αλλά αν πιστεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, τότε να παραιτηθούμε από την προσπάθεια λύσης του Κυπριακού. Γιατί κάνουμε την προσπάθεια. Τότε θα αφήσουμε τα πράγματα εκεί που είναι και θα καταλήξουν μόνα τους τα δύο κράτη. Διότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για κάποια άλλα χρόνια, έχουμε 41 χρόνια πίσω μας. Αν πάτε από εκεί, δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί την Αττική περιοχή, βλέπετε ότι έχουν χτίσει ένα δικό τους κόσμο. Επειδή από εκεί κρατάω στα χέρια μου το βιβλίο που παρουσιάσατε χθες, μετάρθρωση για την Κύπρο, καλό τάξιδο κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθείτε το τι συμβαίνει στα ενεργειακά και στις θάλασσες. Βλέπω ότι σημαίνεται με νόημα ότι ο σημερινός πρόεδρος, εκτός από τον στρατό, εκτός από τους πρόσφυγες, εκτός από την κατοχή,
έχει να διαχειριστεί και την κατοχή των Κυπριακών θαλασσών τώρα στις πλάτες του. Ασφαλώς. Και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται ενώ περνά ο χρόνος. Πιστεύουμε ποτέ ότι θα δεχθούν οι Τουρκοκύπροι να λύσουν το Κυπριακό χωρίς να λύσουμε και το ενεργειακό? Εγώ ουδέποτε δεν το επίστευα. Από την αρχή λέω αυτό το πράγμα. Άρα η ασπίδα μας, αν θέλετε, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Πάντοτε ήταν. Η οποία όμως σας λένε κάποιοι ότι τίθεται ένα αμφιβόλο στις συνομιλίες. Να σας πω, πάντοτε υπήρχε κάποιον ερωτηματικό, εγώ τα έζησα. Εδώ δεν τα καταλάβουμε. Πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ότι? Πολλά πράγματα που γίνονται. Δηλαδή, ομάδες κρατών όπως είναι τα Ισλαμικά, ναι, που είναι 55 κράτη. Δεν μας αντικρίζουν με τον ίδιο τρόπο που θα θέλαμε να μας αντικρίσουν ως πλήρη χώρα. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μια δημοκρατία αναγνωρίζει. Ασφαλώς αναγνωρίζει τυπικά, ναι, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Θέματα ελευθέρου εμπορίου των Τουρκοκυπρίων, θέματα παρουσίας τουρκοκυπριακών καταστάσεων, ακόμα και με τη βοήθεια της, τη συνεχή βοήθεια της Άγκυρας σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπροσωπείες από εκεί αρκετών κρατών αυτή τη στιγμή, στην απεκή πλευρά, δέχονται αντιπροσωπείες των Τουρκοκυπρίων σε διάφορες χώρες. Δεν τα ονομάζουν πρεσβείες φυσικά. Ναι. Αλλά αυτά τα πράγματα σιγά σιγά διαβρώνουν την ύπαρξη της Δημοκρατίας. Και εδραιώνουν, λέτε, τελεσμένα. Δηλαδή, εμείς στον μικρό κόσμο μας, όταν είμαστε εδώ και συζητούμε μεταξύ μας, νομίζουμε ότι όπως τα βλέπουν όλοι. Δεν είναι έτσι. Ναι. Στο εξωτερικό ξέρουν ότι υπάρχει μία Βόρεια Κύπρος και μία Νότια Κύπρος. Το 99% των ανθρώπων στο εξωτερικό αυτό καταλάβει. Ναι. Δεν καταλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία. Νομίζουν ότι οι Έλληνες είμαστε και μέρος της Ελλάδας. Αν πάτε δε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή πιο μακρινές χώρες ή στην Ασία να μιλήσετε περί Κύπρου, το 90% δεν ξέρει τι είναι Κύπρος πρώτα απ' όλα. Άρα και το άλλο 10% που το ξέρει, ξέρει οι Τούρκοι και οι Έλληνες. Άρα εγκρίνεται και την λογική του Προέδρου περί λαθών και αμαρτιών των μητέρων πατρίδων που ήρθαν και βρήκαν τα παιδιά τους. Κοιτάξτε, έστω και αν αυτό σημαίνει εξίσωση. Όχι, δεν σημαίνει εξίσωση. Πιστοτική συσβολή με το προδοτικό πραξικόπημα. Κοιτάξτε, με το να αποκρύπτουμε τα λάθη μας δεν κερδίζουμε τίποτε. Χάνουμε. Κάναμε λάθη χωρίς καμία αναφιβολία. Αν έχετε καμία αναφιβολία ότι τα πρώτα 14 χρόνια διαπράξαμε σωρία λάθο. Δεν έχουμε ώρα να δεξιστορήσουμε. Αν θέλετε, μπορεί να καθίσω μια ώρα να σας τα λέω. Ναι. Κάναμε λάθη. Έκανε λάθη και η Ελλάδα. Αρκετά μεγάλα λάθη και η Ελλάδα. Είτε ως Ελλάδα δημοκρατική, είτε ως Χούντα. Και στο παρελθόν και πρόσφατα έγινε λάθη. Να τα αποκρύψουμε από ποιον? Μιλούμε με καθυστερημένους, νομίζουμε, στο εξωτερικό. Δεν τα καταλάβουν και εκείνοι. Μια που σας έχω εδώ, θέλω να εκμεταλλευτώ να μου πείτε και μια κουβέντα για το πώς βλέπετε να τελειώνει ή πού βλέπετε να οδηγείται το ελληνικό ζήτημα. Είναι μια τραγική ιστορία, πιστεύω, το ελληνικό ζήτημα. Οι άνθρωποι υποφέρουν χωρίς καμιά αμφιβολία. Έχω και εγώ φίλους γνωστούς εκεί που δεν μπορούν πια να ζήσουν με κάποια αξιοπρέπεια και μιλούμε και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια ανθρώπους. Άρα ορθώς πορεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας και έφτασε τώρα, μέχρι εδώ. Τώρα, δεν σημαίνει ότι ορθώς πορεύτη. Υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να παραγνωρίσει. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει αυτό το χρέος των 340 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το θέμα είναι τι κάνεις. Οι δανειστές είναι αδίστακτοι. Οι δανειστές λένε, σου δώσαμε αυτά τα χρήματα, είτε είμαι Διεθνές Νομισματικών Ταμείων, είτε είμαι Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να διασφαλίσω ότι θα τα πάρω πίσω. Μάλιστα. Τώρα, το ερώτημα είναι ως πού θα μπορεί να πάει ο Τσίπρας σε αυτό το θέμα για να πείσει τους δανειστές για να καταλήξουν σε μια συμφωνία και αν το σημείο στο οποίο θα πάει για να τους πείσει θα είναι αποδεκτόν στη Βουλή των Ελλήνων. Ναι. Διότι πρέπει να περάσει και από τη Βουλή. Από την άλλη πρέπει να περάσει και από τα κοινοβούλια των ευρωπαϊκών χωρών. Άρα εδώ θα παιχτεί έναν παιχνίδι ισορροπιών που δεν είναι καθόλου εύκολο. Από την άλλη έχουμε τον κρυμνό του να μην βρουν λύση, που σημαίνει ότι η Ελλάς τοχεύει ουσιαστικά, αν θέλουμε να μιλούμε με πρακτικούς όρους, δεν μπορεί να πληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις, άρα όλες οι υποχρεώσεις γίνονται απαιτητές και πληρωτές την ίδια στιγμή και μάλλον για να μπορέσει να επιβιώσει και να επιβιώσουν οι τράπεζες της, διότι θα διακοπεί και η ροή του ΕΛΑ. Μάλιστα. Το οποίο αυτή τη στιγμή της κρατά σε ζωή. Εάν λείψει το ΕΛΑ,
όταν θα πάει ο κύριο Τσουρούλης να αποσύρει αύριο κάποια χρήματα, δεν θα έχει να του τα δώσει η τράπεζα. Και στους διάφορους Τσουρούλιδες που θα πάει, δεν θα μπορέσει να δώσει τα χρήματα. Κατά συνέπεια, ή πρέπει να κλείσει τις τράπεζες, δεν ξέρω για πόσα χρόνια ή πόσων καιρών πρέπει να τις κλείσει πια, και πώς μπορεί να αντέξει η οικονομία αυτό το κλείσιμο, ή πρέπει να επιβάλλεις απαγόρευση διακίνησης κεφαλαίων. Που περίπου καταλήγει στον ίδιο παρονομαστή, διότι έχει ανοιχτές τράπεζες χωρίς να μπορεί να πάρει χρήματα. Συνέχεια μου λέτε. Εκεί καταλήγουμε. Νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα πολύ πολύ δύσκολο σταυροδρόμι η Ελλάδα. Να ευχηθούμε να μπορέσει να το ξεπεράσει. Ο μόνος τρόπος για να το ξεπεράσει είναι να βρεθεί μια χρυσή τομή αυτή την εβδομάδα, διότι δεν έχουμε χρόνο μετά από αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, και αυτή η χρυσή τομή να περάσει και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από τα κοινοβούλια τα ευρωπαϊκά. Ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ.